Καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζουμε και τιμάμε και σήμερα με την εκδήλωση αυτή τους μεγάλους αγώνες των εργατριών, των γυναικών και λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας, αλλά και όλου του κόσμου, για τα δικαιώματά τους, για τη γυναικεία χειραφέτηση και ισοτιμία. Οι αγώνες αυτοί, αγώνες κοινοί με τους άνδρες συναγωνιστές, οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις. Κατακτήσεις που στον καπιταλισμό όχι μόνο δεν είναι δεδομένες, αλλά πολλές φορές παίρνονται και πίσω. Τιμάμε αυτούς τους αγώνες, επισημένοντας πως όσα δικαιώματα έχουν κατακτηθεί μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα σκληρών και πολλές φορές αιματηρών αγώνων του εργατικού λαϊκού κινήματος. Δεν ξεχνάμε τις μεγάλες κατακτήσεις των γυναικών στις χώρες της αληθικής οικοδόμησης, καθώς και το μεγάλο πιστογύρισμα που υπάρχει εκεί, όπως και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες στις τελευταίες δεκαετίες. Η ίδια ιστορική πείρα, την ταξική πάλι, δείχνει ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία για τις γυναίκες εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων μπορούν να γεννηθούν στον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης του ταξικού αγώνα για τη γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση. Μπορούν να ανθίσουν σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην Ελλάδα, τα παραδείγματα συλλογικής διεκδίκησης και ταξικών αγώνων είναι πολλά. Κορυφαία τέτοια τη δεκαετία του 40-49. Γυναίκες αγωνίστριες πολέμησαν εισάξια με το όπλο στο χέρι, δίπλα στον αντάρτη μαχητή, ενάντια στους φασίστες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Στα μαύρα χρόνια της κατοχής, οι γυναίκες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών βγήκαν στο προσκήνιο του αγώνα. Θεωρώντας πως δεν μπορεί να αναπτυχθεί απελευθερωτικό κίνημα χωρίς μαζική συμμετοχή γυναικών, η πρωτοπορία της εργατικής τάξης ανέπτυξε ιδιαίτερη δουλειά στις γυναίκες, καταφέροντας να εξοδετερώσει το διαχωρισμό του αγώνα σε γυναικείο και ανδρικό. Ο αγώνας ανδρών και γυναικών μαζί έγινε ενιαίος και όπως οι άνδρες, έτσι και οι γυναίκες συνδέθηκαν με έντεξες ημερομηνίες και γεγονότα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή τη γυναίκα έχουμε στα μάτια μας σαν πρότυπο. Τη γυναίκα με το όπλο στο χέρι, στην εθνική πολιτοφυλακή, τη γυναίκα στη διαδήλωση να στέκεται ατρόμητη, τη γυναίκα να στέκεται όρθια στα εκτελεστικά αποσπάσματα, τη γυναίκα να κρύβει αγωνιστές, να περιθάλει τραυματίες, να μεταφέρει πληροφορίες, να παραδίδει μαθήματα. Τη γυναίκα στις απεργίες, στα σαμποτάζ, τη γυναίκα με τα θηλυκά χωνιά να ξεσηκώνει το λαό της Αθήνας. Πολέμησαν μαζί με συντρόφους τους, ακόμα και από θέσεις υπαξιωματικών και αξιωματικών. Χιλιάδες ήταν και γυναίκες κομμουνίστρες και άλλες αγωνίστες που για την δράση τους αντιμετώπισαν τις διώξεις, τις φυλακές και τις εξορίες, τα φρικτά βασανιστήρια των κολαστηρίων του αστικού κράτους, αλλά έμειναν αλήγιστες, όρθιες, αγωνιζόμενες ηρωικά για τις ιδέες και τις δράσεις τους κόντρα στον αντίπαλο και βγήκαν νικήτριες. Τα γράμματά τους, τα γράμματα των φυλακισμένων και εξορισμένων γυναικών προς τους άντρες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, είναι ντοκουμέντα που συνδυάζουν συνέστημα και αγωνιστική κομμουνιστική συνείδηση, άκαμπτη αφοσίωση, στο σκοπό της κοινωνικής απελευθέρωσης, της ένταξης ατομικής ανάγκης στην κοινωνική. Έτσι κατέξαν τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλων μας. Ο αγώνας τους έχει εμπνεύσει σπουδαίους λαϊκούς ποιητές. Το Ρίξο με το ποίημά του για την Ηλέκτρα Αποστόλη. Το Πόλη Λιάρ μετά την επίσκεψη του στο Γράμμο και πολλούς άλλους, ενώ δεν είναι λίγα τα ποίηματα των ίδιων των γυναικών που ακόμα και σε καθεστώς φυλακών και εξοριών, οι αγωνίστριες κρατούμενες αντιστάθηκαν με το νου και την ψυχή τους. Φρόντιζαν μέχρι και την ψυχαγωγία των παιδιών και παρά τη λύσα των δεσμοφυλάκων, των βασανιστών τους, συγκροτούσαν χοροδίες, χορευτικές και θεατρικές ομάδες. Οι μεγάλοι γυναικείοι εργατικοί αγώνες των προηγούμενων αιώνων φωτίζουν και σήμερα το δρόμο του αγώνα και της συλλογικής δράσης για να διεκδικηθούν όλα όσα είναι αναγκαία και μπορούν να εξασφαλίσουν την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των γυναικών. Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ισοτιμία, για ίσα δικαιώματα, μισθολογικά και εργασιακά, με τους άνδρες της τάξης τους και την έμπρακτη αναγνώριση του ιδιαίτερου κοινωνικού ρόλου της εργαζόμενης γυναίκας, μητέρας, κόντρα στους εκμεταλλευτές που τις καταδικάζουν στην ανισοτιμία, στερώντας τους όλα αυτά αλλά και άλλα δικαιώματα. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια σε αυτούς που γεννούν, τρέχουν και διανοίζουν αυτή τη βαρβαρότητα. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καλύτερη τιμή στους νεκρούς, στους αλήθειους ταξικής πάλης, είναι σήμερα να βοηθήσουμε στην ταξική και πολιτική αφύπνιση νέων δυνάμεων, ανδρών και γυναικών, να εμπνεύσουμε την πίστη στη δύναμη της ταξικής πάλης, να συνειδητοποιήσουμε ότι η εργατική δύναμη είναι η πηγή κάθε κοινωνικού πλούτου και τίποτε άλλο. Ας σκεφτούμε, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Αν η κοπέλα του χωριού εκείνης της εποχής μπόρεσε να γίνει οργανώτρια και διοικήτρια της ζωής στο χωριό για όλες τις ανάγκες, έτσι ώστε κανένας να μην στερηθεί, ας αναλογιστούμε, ποια ποιότητα ζωής μπορεί να δημιουργήσει το σημερινό ομορφωμένο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Με τη σημερινή εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας, των παραγωγικών μέσων, αυτό το εργατικό δυναμικό, αν γίνει ο συλλογικός ιδιοκτήτης τους, αν υπάρχει υπόθεση στα χέρια του, αν απελλαγεί από την καπιταλιστική εκμετάλλευση, μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική ευημερία και ισοτιμία. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω δύο λόγια από την ιδρυτική σύσκεψη της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών, ΔΕΚ, που πραγματοποιήθηκε 25 Οκτωβρίου 1948 στο χωριό Καλυθέα Πρεσμών. Όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν αυτά τα δύο λόγια λίγες μέρες αργότερα στην εφημερίδα Μαχήτρια, όργανο της ΔΕΚ. Δύο λόγια απλά, αλλά ουσιαστικά. Είναι εδώ η αξιωματικός και η μαχήτρια, η γιατρός και η δικηγορίνα, η αγρότησα και η εργάτρια, η μαθήτρια νοικοκυρά. Είναι ρουμελιώτισες και θεσσαλές, μακεδονοπούλες και υπηρώτισες. Και είναι πολλές, αλλά έχουν ένα όνομα. Είναι η αγωνίστρια γυναίκα. Αυτή τη γυναίκα μας αξίζει και οφείλουμε να τιμάμε καθημερινά με τη δράση μας και τον αγώνα μας. Αυτές οι γυναίκες είναι πολλές γύρω μας και πρέπει να μπουν στον αγώνα. Αυτές οι γυναίκες είναι που σήμερα καταλαβαίνουν καλά ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση. Αυτές οι γυναίκες, αν θα αποφασίσουν, θα διαλύσουν τη σαπίλα του συστήματος και είναι σίγουρα θα ομορφύνουν τον κόσμο μας. Γιατί όπως γράφει στο ποίημά της, γυναίκα, η συναγωνίστρια Κατίνα Μανιτάρα, αξιωματικός του ΔΣΟΕ, 98 χρονών σήμερα, φιλοξενούμενη στο σπίτι του αγωνιστή, λέει: «Αγωνίσου για τα δικαιώματά σου. Κάνε δράση στην ανανάκτησή σου. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά. Αλλιώς θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα». Αυτό που λέει το παραμύθι μια φορά και έναν καιρό, πόσο από τα σύνορα και τον πόνο, θα έρθει μια μέρα ελευθεριά. Ευχαριστώ.